Έφοδο στα γραφεία των μέσων μαζικής ενημέρωσης που συνδέονται με το δίκτυο Γκιουλέν, έκανε η τουρκική αστυνομία. Στην επιχείρηση έγιναν συντονισμένες έφοδοι σε σπίτια στην Κωνσταντινούπολη και άλλα σημεία της Τουρκίας, με στόχο μεταξύ άλλων και την ομάδα της εφημερίδας Zaman. Τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για 32 εντάλματα σύλληψης, χωρίς να είναι σαφές ακόμη για ποιες κατηγορίες. Συγκεντρώσεις αλληλεγγύης έγιναν έξω από τα γραφεία της Zaman με πλακάτ που έγραφαν «Ο ελεύθερος τύπος δεν μπορεί να φημωθεί». Για απόπειρα πραξικοπήματος από πλευράς του δικτύου Γκιουλέν έκανε λόγο ο Τούρκος Πρωθυπουργός Αχμέτ Νταβούτογλου. Δεν μίλησαν όχι μόνο για τον τρόπο του πραξικοπήματος, αλλά και για όλα τα σύγχρονα πραξικοπήματα και τις παρεμβάσεις από συμμορίες. Όσο το κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης είναι στην εξουσία, κανείς δεν θα καταφέρει να σπείρει το μίσος σε αυτή τη χώρα. Κανείς δεν θα τολμήσει και έχουμε τη δύναμη να το καταφέρουμε αυτό. Στα πρώτα χρόνια της ανόδου του Ερντογάν στην εξουσία, το δίκτυο του Φετουλάχ Γκιουλέν τον είχε υποστηρίξει. Στη συνέχεια όμως στράφηκε εναντίον του. Ο μεγάλος πόλεμος ξέσπασε πέρσι εξαιτίας της υπόθεσης για τις μίζες του κυβερνώντος ΑΚΕΠ.